πλαίσια των δράσεων του κυνηγητικού συλλόγου μας και του Άργους Οριστικού, με όλους τους συλλόγους και με την Ομοσπονδία μας, πήραμε όπως και άλλες φορές με δύσκολες καιρικές συνθήκες στα πλαίσια των φιλοθερματικών σκοπών να εμπλουτίσουμε, να ταΐσουμε τα ζωντανά γιατί υποφέρουν. Στα πλαίσια αυτά έγινε και η απαγόρευση του κυνηγιού με αυτές τις συνθήκες, οι οποίες όντως είναι δυσμενείς. Προσπαθούμε να βοηθούμε τα πουλιά έτσι ώστε να βρίσκουν τροφή, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι κλιματολογικές συνθήκες στον τόπο μας. Έχει εδώ για ένα μήνα είναι η θερμοκρασία κάτω από το μηδέν. Οπότε και εμείς σαν σύλλογος σκεφτήκαμε να βοηθήσουμε την κατάσταση όσο μπορούμε βέβαια, για να βρίσκουν έστω τροφή τα πουλιά της λίμνης. Και όχι μόνο, κάνουμε και άλλες δραστηριότητες. Στα καταφύγια άγρια ζωής ταΐζουμε καλαμπόκι, ζάχαρια, άγριο γουρνά, όλα τα θηλαστικά που υπάρχουν μέσα. Και προσέχουμε για να έχουμε βασικά, γιατί είμαστε κυνηγοί. Οπότε ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά με τα ζώα αυτά. Οπότε αν δεν τα προσέξουμε δεν θα έχουμε. Γι' αυτό και εμείς ενεργούμε πάντα προς όφελος των ζώων, προς όφελος των κυνηγών, προς όφελος της πανίδας γενικά. Ελπίζω να γίνει παράδειγμα η κίνηση που κάναμε προς και τους υπόλοιπους συλλόγους και όχι μόνο τις συλλόγους των κυνηγών, αλλά και από άλλους συλλόγους που θα μπορούσαν κάλλιστα με πολύ λίγα χρήματα να βοηθήσουν την κατάσταση έτσι ώστε τα ζώα να καταφέρουν να επιβιώνουν καθημερινά και όχι να...